Μιχάλης Πασαρδής, μια από τις πιο αναγνωρισμένες μορφές της κυπριακής λογοτεχνίας, αποχαιρέτησε σήμερα η Κύπρος. Η νεκρόσιμος ακολουθεί εψάλη στην Εκκλησία Αγίων Αθανασίου και Ανδρονίκου στο Τσέρι. Εκ μέρους της πολιτείας των ποιητή αποχαιρέτησε ο Υπουργός Παιδείας, τον χαιρετισμό του οποίου ανέγνωσε ο Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου. Με αισθήματα πατήρας της λύπης αποχαιρετούμε σήμερα τον Μιχάλη Πασαρδή, έναν από τους επιφανέστερους λογοτέχνες. Η ποιήσή μας και ο θεατρικός μας λόγος χάνουν έναν από τους σημαντικότερους θεράποντές τους, έναν άνθρωπο που τάχνησε την ύπαρξή του με τον λόγο και τον υπηρέτησε με συνέπεια. Το φέρετρό του κάλυπταν λευκά άνθη καθώς και ένα κασκόλ του Ορφέα Λευκωσίας, της αγαπημένης του ποδοσφαιρικής ομάδας. Ο αθλητισμός για μας πήγαινε πάντοτε μαζί με τον πολιτισμό. Ο Μιχάλης Πασαρδής γεννήθηκε στο Τσέρι το 1941 και έκανε τις γυμνασιακές του σπουδές στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Έγραψε ποιήση και θέατρο στην κυπριακή διάλεκτο. Η γη πάντα το κράτημα. Στη γη να κρατηθούν. Και ό,τι γυαλάχοι να μας πούν, εμείς τούτον να πούμε. Πως χίλια χρόνια να θιαβούν. Όσοι τσερί κι αν πάσει, η Κύπρου εγελόου μας, πακάμαν ως καρπάση. Ποίηματά του μελοποιήθηκαν από διάφορους Κύπριους συνθέτες. Χαρακτηριστικό το μνημειώδες ποίημα του «Είμαστε Έλληνες». Η Κύπρος μέχρι πριν 60 χρόνια ήταν η Κύπρος του Ομήρου, έλεγε. Ανέφανες, ανέφανες, κι τον πουλιά γύρω σου που πετούν. Φτωχότερη Κύπρος, φτωχότερος ο πολιτισμός και η ποίηση, αιωνία του η μνήμη. Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίστηκαν στη